Και τώρα, φίλοι και φίλες, προσκαλώ στο βήμα για να απευθύνει το λόγο του ο αυριανός σύμμαχος Εμβιονίδας, κύριος Γιάννης Γεωργόπουλος. Φίλες και φίλοι, η μεγαλειώδης αυτή συνέντευξη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, κάθε πρόβλεψη. Γέμισαν τα καθίσματα, γέμισαν οι διάδρομοι, δεν χωράνε. Πλημμύρισε η αίθουσα από αγάπη, δύναμη, μυάλα και ενθουσιασμό. Σας δίνω τον λόγο μου, δεν θα διαψεύσω τις προσδοκίες σας. Νέοι και νέες, μικροί και μεγάλοι, όρθιοι στις επάρξεις του αγώνα για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Για την Εμβιονίδα που όλοι μας αγαπάμε. Πραγματικά, εκτός του μεντές αστρίγου, ότι δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολύ αγάπη, τόσο πολύ συμπαράσταση. Δεν το περίμενα. Γιατί ταλαιπωρούνται όρθιοι, ταλαιπωρήστε μάλλον όρθιοι, λίγο υπομονή, λίγο αγάπη, ευχαριστώ για την παρουσία σας και την κατανόησή σας. Φίλες και φίλοι, η καρδιά της δυνατής Εμβιονίδας χτυπάει απόψε εδώ και αδωνίζει τον ισχυρό του σφαλμό ολόκληρο το Δήμο. Δίνει το μήνυμα της αισιοδοξίας, το μήνυμα της ελπίδας, τη σιγουριά και την ευχή για τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν. Για το καλύτερο μέλλον που θέλουμε και το δικαιούμαστε για μας και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Δεν είναι λόγος τυπικός. Είναι έκφραση συναισθημάτων που απόψε με πλημμυρίζουν και μου δίνουν δύναμη αλλά και ευθύνη για να συνεχίσουν. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για τη μεγαλειότητα της συγκέντρωση. Βλέπω στα μάτια σας την αγωνία αλλά και τη θέληση. Την προσδοκία αλλά και τη σιγουριά. Παίρνω δύναμη από τη δύναμή σας. Γιατί όλοι μαζί γινόμαστε δυνατοί. Όλοι μαζί είμαστε η δυνατή Εμβιονίδα. Η Εμβιονίδα που με την κορδελή φωνή της θα διεκδικεί και θα παίρνει αυτά που δικαιούται. Γιατί εμείς αδερφέ μου τραγουδάμε για να δείξουμε τον κόσμο. Λέει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Γιατί εμείς φίλοι μου ερχόμαστε να ενώσουμε τους δημότες. Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα. Μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε το όραμα πραγματικότητα. Το όραμά μας, τις προσδοκίες μας και το δικαίωμά μας για καλύτερες μέρες. Δεν στείλουμε αντιπάλους. Αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν καθημερινά και αυτά θα αγωνιστούμε να τα λύσουμε προσφέροντας κάθε εκμάδα της ύπαρξής μας. Δεν σφέρνουμε διχόνοια. Καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Με γνώση, θέληση και σχέδιο θα δώσουμε τις λύσεις που έχει ανάγκη ο τόπος που τις χρειάζονται οι πολίτες. Δήμος και δημότες, ενωμένοι σαν μια γροθιά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας και την καθημερινότητά μας, αλλά και τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η μνημονιακή πολιτική και τις έχουμε νιώσει όλοι μας. Ο Δήμος πρέπει να γίνει η μεγάλη οικογένεια και να σκύψει πάνω στα προβλήματα των δημοτών. Η μεγάλη αγκαλιά που όλοι θα χωράνε. Να σταθεί αρρωγός στον άνεργο, στον απολυμμένο, στον απόμαχο της ζωής. Να συμπαρασταθεί στην αγωνία των νέων μας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και να τους προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ευκαιριών ώστε να μην φέρουν μετανάστες. Να βοηθήσει τον επαγγελματία, τον βιοτέχνη, τον αγρότη, τον ζαρά, τον εργάτη, τον κτηνοτρόφο, τον επιστήμονα, για να γίνουν πραγματικοί φιλοβάτες της τοπικής οικονομίας και η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για τον τόπο μας. Να αναδείξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, να στηρίξει τη γυναικεία δραστηριότητα και την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσει την Ελληνίδα μάνα, το φιλοβάτη των πατροπαράδοτων παραδόσεων της ελληνικής οικογένειας. Την τρίτη είναι και την πολύτερη μητέρα. Να δείχνει την ευαισθησία του στα άτομα με αναπηρία και στις ευπαθείς ομάδες.
να συμβάλλει τους εθελοντές και να αναπτύξει το εθελοντικό κίνημα, να προβάλλει τον τοπικό μας πολιτισμό και τα ιστορικά μας μνημεία, να δημιουργήσει αθλητικές υποδομές, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να αθλούνται, να καλλιεργήσει στους δημότες περιβαλλοντικές ευαισθησίες, να βελτιώσει την εικόνα του Δήμου και να προβάλλει τις ομορφιές του, να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ δημοτών και δημοτικής αρχής. Μπράβο! Ορίζοντας... ορίζοντας διακριτά τα όρια υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Να δρομολογήσει εν τέλει τη λύση των μεγάλων προβλημάτων και να δώσει την όθηση για ανάπτυξη, βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη μελλοντική προοπτική του τόπου. Φίλες και φίλοι, θα μείνουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν και στις ίδιες αντιπαραθέσεις. Θα συνεχίσουμε να είμαστε απαθείς θεατές στην πολιτική του ρεβασισμού. Η παρουσία σας εδώ δηλώνει με τρόπο εκοφαντικό ότι έφτασε η ώρα για τη μεγάλη απόφαση. Μπράβο! Με θάρρος και αυτοπεποίθηση, με θέληση και γνώση, με σιγουριά και αυταπάρνηση, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε. Έφτασε η ώρα της μεγάλης αλλαγής. Αλλαγή πορείας προς την πρόοδο, τη δημιουργία και την ανάπτυξη με τη συνολική όλων. Κάτω η σημαία του εγώ. Ήρθε η ώρα του εμείς. Μπράβο! Σε αυτό το προσκυνήριο της νίκης, απέναντι στα προβλήματα, δεν πρέπει και δεν θα λείψει κανείς. Οι συνεργάτες μου, που σε λίγο θα παρουσιαστούν ενώπιον σας και εγώ, δίνουμε το σύνθημα. Ξεκινάμε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί και λίγο περισσότερο. Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα. Το σύνθημα θα γίνει πράξη. Το αποδεικνύει η συγκλονιστική αυτή συγκέντρωση. Το απέδειξε η συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο «Συμμετέχω και προτείνω», στο οποίο απάντησαν εκατοντάδες συνδημότες μας. Να πω για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν αυτό, στο διαδίκτυο βάλαμε ένα ερωτηματολόγιο «Συμμετέχω και προτείνω» με τον τίτλο αυτό, όπου οι πολίτες, οι δημότες μας, οποιοδήποτε μπορούσε να πει τη γνώμη του για τα προβλήματα που έχουμε στην περιοχή και για τις λύσεις που προτείνονται για αυτά. Αυτό πέρα από το διαδίκτυο με ηλεκτρονική μορφή στάθηκε και με τοπική εφημερίδα σε περίπου 300 αποδέκτες και είχαν πάρει πολλές απαντήσεις. Αυτούς λοιπόν που μας απάντησαν, τους ευχαριστούμε για τον χρόνο και τον τόπο τους, αλλά περισσότερο για τις σκέψεις, τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Οι απαντήσεις τους επανηθέτουν για μια ακόμη φορά την ανάγκη συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων. Στην ιεράρχηση των προβλημάτων του Δήμου μας, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέδειξαν ως πρώτο πρόβλημα τα απορρίμματα σε ποσοστό 35%. Ακολουθεί το πρόβλημα της σύγκρευσης με 31%, το αποφυτευτικό με 19% και η ασφάλεια των πολιτών με 15%. Ως λύσεις των προβλημάτων προτείνονται για τα απορρίμματα ποσοστό 50% προτείνει ανακύκλωση. Το 45% προτείνει κομποστοποίηση με κίνητρα και το 5% τη μεταφορά τους με επιπλέον επιβάρυνση. Για την ίδρυση, το 26% βλέπει ως λύση την αφαλάτωση. Το 21% προτείνει τη μεταφορά νερού, με 20% ισοψηφούν οι προτάσεις για υδατοφράγματα και οικονομία με κίνητρα. Και τέλος το 13% προτείνει γεωτρήσεις. Στο αποχαιρετικό πρόβλημα, η συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 94% προτείνει επέκταση του αποφυτευτικού δικτύου και σύνδεση με το βιολογικό. Και το 6% προτείνει ατομικούς βόλους κλειστού τύπου. Για την ασφάλεια των πολιτών, το 44% προτείνει ως λύση το επαρκές δίκτυο φωτισμού, το 36% την υπεραστή αστυνόμευση και το 20% την ιδιωτική αστυνόμευση. Στην ερώτηση αν είστε ευχαριστημένοι από τη μέρημα των ηλικιωμένων στο Δήμο μας, οι απαντήσεις έχουν ως εξής. Το 61% είναι λίγο ευχαριστημένοι. Το 31% καθόλου, πολύ ευχαριστημένοι είναι το 8% και στο 0% είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τοπική ανάπτυξη.
Στην ερώτηση ποιες ενέργειες χρειάζονται για την τοπική ανάπτυξη, έχουμε τις εξής απαντήσεις. 29% εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 22% τουριστικό σχέδιο. 20% επιχειρηματικές δραστηριότητες του Δήμου. 15% σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και 14% ανάπτυξη προσωπικού τομέα με προβολή τοπικών προϊόντων. Για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου έχουμε τις παρακάτω προτάσεις. Με 24% προβολή για διαφήμιση. Εποχικό πολιτιστικό πρόγραμμα με φορείς 20%. Δημιουργία δημοτικού ιστότοπου και ενίσχυση φορέων πολιτισμού 19%. Δημιουργία επιτροπής συντονισμού των φορέων πολιτισμού και του Δήμου 10%. Και ανέβρεση χορηγών σε συνεργασία με το Δήμο το 8%. Από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου εμφανίζονται ικανοποιημένοι σε 33% και με ποσοστό 67% όσοι δεν είναι ικανοποιημένοι. Για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς οι προτάσεις έχουν ως εξής. Το 21% προτείνει φωτισμό και σήμανση, το 20% ζητά προσβασιμότητα, το 17% προτείνει την καθαριότητα των χώρων, το 14% τη δημιουργία δημοτικού ισότοπου, το 11% προτείνει τη δημιουργία ινφοβιός, περίπτωρα πληροφοριών δηλαδή, στο 10% βρίσκεται η πρόταση για τουριστική αξιοποίηση και την σύμπραξη φορέων πολιτισμού με το Δήμο προτείνει το 7%. Το 60% συμφωνεί με το χαρακτηρισμό Natura, που είναι ζώνες προστασίας της φύσης γνωστό, τοποθεσιών του Δήμου μας που τηρούν τις προδιαγραφές, ενώ το 40% δεν συμφωνεί. Στις προτάσεις για τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στο Δήμο έχουμε ποσοστό 100% για μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων με τη διαδικτυακή μετάδοση στο 70% και τη ραδιοφωνική στο 30%. Τέλος, στις προτάσεις για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μας, το 29% προτείνει τη δημιουργία κοινωνικού πρωτοβουλίου και το ίδιο ποσοστό προτείνει την παροχή τροφίμων. Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης προτείνει το 26% και το 16% προτείνει την παροχή γευμάτων. Οι πολίτες μίλησαν και εμείς τους ακούσαμε. Οι απόψεις τους θα λειτουργούν πολύ σοβαρά υπόψη. Μιλάτε ακόμη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, περισσότεροι σήμερα και εμείς σας αφουγαζόμαστε. Θα μιλήσει η συντηρητική πλειοψηφία των δημοτών στις εκλογές του Μαΐου και θα δώσει τη δύναμη που χρειάζεται για την Ελληνίδα. Ο Δημότης... Ο Δημότης θα συνεχίσει να συμμετέχει και να προτείνει, αλλά και να συμβουλεύεται για τις υποθέσεις του από το γραφείο του πολίτη, το οποίο θα λειτουργήσει στο Δήμο. Το γραφείο αυτό θα στελεχωθεί αξιοκρατικά από επιστήμονες συντηρητές μας, από νέα παιδιά που με τις εξειδικευμένες τους γνώσεις θα συμβάλλουν στην ανωδική πορεία του Δήμου μας. Στόχος του γραφείου θα είναι η ένταξη δημοτικών έργων και ατομικών επιχειρήσεων σε εκδοτούμενα ευρωπαϊκά και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα. Όραμα και στόχος μας είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης των τομέων παραγωγής και των υποδομών. Η ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρου του Δήμου με σαφή ορισμό ζωνών. Ο ολοκληρωμένος και ισότιμος σχεδιασμός που θα αφορά το σύνολο του Δήμου. Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους τους Ελληνίδες και οι λύσεις τους είναι επιτακτικοί. Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε τοπικής κοινότητας, η οποία πρέπει και δικαιούται να διατηρήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Είναι επιλογημένο να μπουν επιτέλους οι βάσεις για ένα σοβαρό σχεδιασμό με προοπτική και σε βάθος χρόνου. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Πρέπει να δώσουμε την όθηση προς τα μπροστά. Και η όθηση θέλει δύναμη. Θέλει την Ελληνίδα δυνατή. Τι και ποιος είναι ο Δήμος? Είναι κάποια ανώνυμη εταιρεία που εξυπηρετεί το κοινό? Είναι κάποιο κατάστημα από όπου κάνουμε τις προμήθειες μας? Ο Δήμος είμαστε εμείς οι δημότες. Εμείς δίνουμε εντολή με την ψήφο μας σε κάποιους συμπολίτες μας για να μας εκπροσωπούν, να διατηρίζονται τις κοινές μας υποθέσεις και να αποφασίζουν με γνώμονα το συμφέρον όλων μας. Διοίκηση του Δήμου και δημότες βαδίζουν μαζί, χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης, προσπαθούν από κοινού, συνεργάζονται για να λύσουν τα προβλήματα.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας συμμετέχων και κονδύνων ανέδειξαν αυτό το πρόβλημα στο Δήμο μας τα απορρίμματα. Πράγματι είναι να φύγουν τα σκουπίδια. Κανείς δεν λέει να μείνει. Τι μας φέρατε εδώ, φωνάζουν στα δίδυμα και έχουν δίκιο. Οι πιο ενημερωμένοι μπαίνουν και βαθύτερα στο πρόβλημα και αναλύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τους σωματερές. Οξύτα το πρόβλημα. Πληρώνουμε πρόστιμα ως Δήμος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε έγκαιρα ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παίρνουν πληρώνει. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Αλλά χρειάζεται πρώτα η βούληση. Ακολουθεί η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και τέλος η συνειδητοποίηση. Προϋπόθεση για να γίνει όλα αυτά είναι η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης Δήμου και Δημότου. Η πρόταση των πολιτών, όπως είδαμε στα αποτελέσματα της έρευνας, είναι ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Η πρότασή μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία κυκλοφόρησε από τον Νοέμβριο του 2013, θεωρεί ως τη μόνη ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Ορισμένοι Δήμοι έχουν ξεκινήσει και τα αποτελέσματα είναι δημοσιακά. Μειώθηκαν τα απορρίμματά τους έως και 50%. Εμείς έχουμε καθυστερήσει. Ήδη θα έπρεπε να μεταφέρονται τα αποθηκευμένα σε συσκευασία δώρου απορρίμματα, συμπληρώνοντας τις ποσότητες που θα είχαμε κερδίσει από τη συστηματική ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Συστηματική ανακύκλωση και κομποστοποίηση στην πηγή άμεσα. Το επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Το απαιτεί το περιβάλλον. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Είναι ο καθρέφτης του πολιτισμού. Η εποχή πέταξε το, ξέχασε το, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Αυτά που σίγουρα επιστρέφουν σε εμάς είναι τα ίδια τα σκουπίδια. Εικόνες όπως αυτές που βλέπουμε, κυρίως κάθε Πάσχα και 15 Αύγουστο, να εξαγωγείται από το Δήμο εκστρατεία μαζέματος των σκουπιδιών από το δικό δίκτυο, είναι απαράδεκτες. Και είναι απαράδεκτες όχι επειδή φροντίζει ο Δήμος να υπάρχει η εντύπωση της καθαριότητας, αλλά γιατί πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι σε μια πολιτισμένη χώρα δεν πρέπει να υπάρχουν σκουπίδια πεταμένα στους δρόμους, στις παραλίες και γύρω από τους κάδους. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ασυνείδητοι που πετάνε όπου βρουν τα σκουπίδια τους. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε και να αλλάξουμε τις κακές και βραβερές συνήθειες. Συνήθειες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία μας, στην καθημερινότητά μας. Μας προσβάλλουν ως άτομα και ως κοινωνία. Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα. Όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για τη λύση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων του Δήμου μας. Όλοι μαζί στον αγώνα για να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι για να πετυχαίνουμε στόχους. Επενδύουμε στην ορμή των νέων και στην εμπειρία των μεγαλύτερων. Στη γνώση και στη διάθεση για προσφορά. Ξεκίνησε το προσκλητήριο ανασυγκρότησης του Δήμου μας. Και έχουμε τους πρώτους από αυτούς που θα μπουν μπροστά στη μάχη. Αυτούς που θα έρθουν αύριο αντιμέτωποι με τα προβλήματα. Και είμαι βέβαιος ότι με τη βοήθεια όλων των δημοτών όλοι μαζί θα νικήσουμε. Σε αυτό το προσκλητήριο δεν ζητήσαμε πιστοποιητικό πολιτικών κομματικών φρονημάτων. Τα διαπιστευτήρια που ζητήσαμε είναι η αγάπη για τον τόπο και η ειλικρινής διάθεση προσφοράς. Ζητήσαμε ήθος και ετοιμότητα. Ζητήσαμε για τώρα και για μετά χέρια καθαρά. Μαζί μας οι υποψήφιοι σύμβουλοι από όλα τα δημοτικά και τα τοπικά διαμερίσματα και τους παρακαλώ να ανέβουν στη σκηνή ακούγοντας το όνομά τους. Με αφορμή τη σειρά φυσικά. Αθανασούλας Γεώργιος του Μιχαήλ. Αντουλινάκης Νικόλαος του Σουλιανού. Αντουλινάκης
Ιουλίου. Καταλάβω τον προγραμμό να σας ευχαριστώ. Βελούδι Σιλία στο Αναστασίου. Βόγγις Χρήστος του Αντωνίου, Βασίλων Μάχης των Εγωρών. Γιανακόπουλος, Άγγελος του Γεωργίου Ιδροπονητής. Εδώ μας, όπως είπατε αργότερα, είναι ευχάριστο εγώ να γίνει σε αδερφή του Γέννηση. Δεν θα παρακολουθήσω εδώ. Θα το γίνησα μόνο να το γίνησα. Γαμίλης, η Άννα Ελένη του Γεωργίου, καθηγήτρια αρχηγός. Μουζούλας της Ευάγγελος του Αγρέα. Πρόσφα του Δημοκρατών. Πρόεδρος του Δημοκρατής του Δημοκρατής του Δημοκρατής. Δερματάς Παναγιώτης του Δημητρίου, σε Μονοπολιτάνιο, αγρότη, πρέας του Παναγιώτης του Δόκλας του Διαβάστη. Δημαράκη Προσήγη Ελένη του Σωτηρίου. Μαχαία γιώτα του Ιωάννη Λογίστρια Φοροτεχνικό. Ελένης Αναστάσιος του Δημητρίου, σας ευχαριστώ.